Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η εμφάνιση του μαχητή από το τάγμα του Αζόφ στο πλαίσιο της ομιλίας Ζελένσκι στη Βουλή, ενώ η Ουκρανική πρεσβεία απέδωσε σε ρωσική προπαγάνδα ότι το τάγμα Αζόφ είναι παραστρατιωτική οργάνωση. Από τη ρωσική εισβολή και έπειτα, το τάγμα Αζόφ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υπεράσπιση του άμαχου πληθυσμού σε μία από τις πιο σκληρές μάχες για τη Μαριούπολη, που παραμένει ουκρανική λόγω των προσπαθειών του εν λόγω τάγματος. Τα πύρα στράφηκαν στο Προεδρείο της Βουλής για την οργάνωση της ειδικής συνεδρίασης, με τον Κώστα Τασούλα να απαντά ότι η Βουλή δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε προκαταβολικά ούτε καθοδόν το περιεχόμενο της ενσωματωμένης στην ομιλία Ζελένσκι παρέμβασης, την οποία χαρακτήρισε αχρίαστη. Ενημερώθηκα 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η ομιλία Ζελένσκι ότι θα μεταδοθούν τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, αλλά όχι για το περιεχόμενό τους. Να μην αμαυρωθεί η μεγάλη εικόνα της ιστορικότητας της στιγμής. Για επιλογή Ζελένσκι να επιβάλλει στην ελληνική κοινή γνώμη μια διαφορετική αντίληψη και να ξεπλύνει την ναζιστική ομάδα Αζόφ, έκανε λόγο ο Νίκος Φίλης, που μαζί με άλλους 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μαχητή. Δεν πείσαμε τα αυτιά μας αυτό που ακούσαμε, την προσβολή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όταν διαπιστώσαμε ότι έτσι έγινε, αναγκαστήκαμε να φύγουμε, ζητήσαμε το λόγο από τον πρόεδρο της Βουλής, τι συμβαίνει, γιατί αυτή η συμπεριφορά, γιατί τα βίντεο αυτά. Δεν υπήρξε απάντηση καμία. Θεωρώ υπερβολή να πούμε πως ο κύριος Ζελένσκι ήθελε να προσβάλλει το ελληνικό κοινοβούλιο και τους Έλληνες. Αν ήθελε να μας προσβάλλει, προφανώς δεν θα μας μιλούσε καθόλου. Μάλιστα. Πιο πολύ θα έλεγα ότι θα άξιζε τον κόπο να πούμε, παρότι είναι μέσα σε τόσο τραγική κατάσταση η χώρα του και ο ίδιος, θα μπορούσε να βρει μια κουβέντα να πει για το Κυπριακό, ναι. Δυστυχώς, με ευθύνη και του κυρίου Ζελένσκι, αλλά και των διοργανωτών, σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που αντί να μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα, όπως λέει ο κύριος Στασούλας, δυστυχώς μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν επηρεάσει αρνητικώς όλους αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είμαστε τους εισβολείς. Εμείς είμαστε με τον Ουκρανικό λαό. Γιατί πρέπει να ταυτιστεί ο Ουκρανικός λαός με τον Ζελένσκι? Από την ώρα που καλεί στο Ζελένσκι, το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να το υπαγορεύσει τι θα πει. Το και αυτή τη διαδικασία πρέπει να ξέρεις με ποιον μιλάς. Ως μέρα 25 ως κοινοβούλιο. Σώσαμε την τιμή του ελληνικού κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, την ενόχληση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη προκάλεσε η απουσία αναφοράς του Κυπριακού από την ομιλία Ζελένσκι στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Αυτό που σήμερα αναμέναμε είναι να ακούσαμε αυτά που υποφέρει ο Ουκρανικός λαός τώρα, αλλά τα ίδια που είχαμε υποφέρει βεβαίως το 1974. Μας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά. Εν τω μεταξύ, σε τεχνικό λάθος αποδόθηκε η ευνίδια διακοπή της τηλεσύνδεσης με τον Ουκρανό πρόεδρο, όταν το λόγο έλαβε η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, κάνοντας εκτενείς αναφορές στην τουρκική εισβολή και κατοχή. Η λογική των 2 μέτρων και των 2 σταθμών, ευχόμαι και ελπίζω να ακούτε ακόμη,